Υπηρεσία τοποθεσίας. Γενικότερα στα σχόλια και οπουδήποτε στα social μου έχετε πει πολλές φορές να σας δείξω έναν τρόπο να απενεργοποιείτε την υπηρεσία τοποθεσίας. Στο σημερινό βίντεο θα σας αποδείξω ότι δεν χρειάζεται να απενεργοποιείτε την υπηρεσία τοποθεσίας, αλλά αν ακόμη επιμένεις μέχρι το τέλος του βίντεο, τότε θα σου δείξω τον τρόπο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε την υπηρεσία τοποθεσίας. Γενικότερα πρέπει να γνωρίζεις ότι η υπηρεσία τοποθεσίας για τα iPhone σου αλλά και γενικότερα για το οικοσύστημα της Apple είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα σου δείξω για ποιο λόγο. Η υπηρεσία τοποθεσίας λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό πράγμα που πρέπει να υπάρχει μέσα στο iPhone σου γιατί οι εφαρμογές που το χρησιμοποιούν δεν κοινοποιούν την τοποθεσία σου μόνο για να γνωρίζουν και να σου παίρνουν την τοποθεσία ή εκάστοτε εφαρμογές, γιατί πλέον αυτό το πράγμα μπορείς να το απενεργοποιήσεις. Μπορείς από το iOS, από το 17 και μετά, να δώσεις τη δυνατότητα στις εταιρείες που έχουν τις εκάστοτε εφαρμογές, παράδειγμα με Facebook, να μπορείς να αποτρέπεις την υπηρεσία τοποθεσίας μέσα από τις ρυθμίσεις. Μπορείς επίσης να αποτρέπεις την υπηρεσία τοποθεσίας από οποιαδήποτε εφαρμογή μεμονωμένα. Και δεν σου λέω ότι απλά μπορείς να απενεργοποιήσεις την τοποθεσία σου, μπορείς να την αποτρέψεις σε υπερθετικό βαθμό να μπορεί να γνωρίζει οπουδήποτε και να βρίσκεσαι. Το λεγόμενο location tracking. Δηλαδή να μην γνωρίζει όχι μόνο την τοποθεσία, αλλά να μην γνωρίζει πραγματικά την τοποθεσία. Τώρα δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί πολλές φορές μπορείς να ανοίξεις εσύ ας πούμε το κινητό σου και να σου λέει ότι η υπηρεσία τοποθεσία συγκεκριμένο iPhone είναι απενεργοποιημένη. Αλλά οι εφαρμογές πίσω, στο backend, στο back office, στο πίσω μέρος της εφαρμογής, μπορούν έστω και σε μικρό βαθμό να γνωρίζουν την τοποθεσία σου. Αυτό είναι το λεγόμενο location tracking. Που γνωρίζουν την τοποθεσία σου και μπορούν να την πουλήσουν ή μπορούν να την οτιδήποτε κάνουν σε άλλες εφαρμογές ή άλλους χρήστες. Και καλά, αυτό το πράγμα όμως εσύ το επιτρέπεις. Γιατί στους όρους χρήσης που αποδέχεσαι που ποτέ δεν διαβάζεις, η εταιρεία αυτό το πραγματογράφει. Η εκάστοτε εταιρεία, όχι απαραίτητα η Apple, όλες οι εταιρείες. Η Apple λοιπόν δημιούργησε πλέον αυτό το πράγμα και το αποτρέπει από το όταν εσύ κατεβάσεις μία εφαρμογή, σε ρωτάει. Θέλετε να κάνει tracking και εφαρμογή? Το κλασικό μήνυμα που ουσιαστικά εσύ λες να επιτρέπετε ή να μην επιτρέπετε. Παράδειγμα, αν εγώ ας πούμε τώρα πάω και κατεβάσω μια τυχαία εφαρμογή, τώρα εδώ πέρα θα με πατήσει να κάνω double click, να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή, τώρα θα αρχίσει να κατεβαίνει η εφαρμογή. Και αν εγώ τώρα πατήσω άνοιγμα και ανοίξω, βλέπετε ότι λέει να επιτρέπετε στην εφαρμογή Camera Plus να ανοιχνεύει τη δραστηριότητά σας σε εφαρμογές και στο τόπους άλλων εταιριών. Και λες από κάτω, έτοιμα στην εφαρμογή να μην ανοιχνεύσει ή ναι. Τελειώ. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο εσύ λες στην εφαρμογή, ξέρεις τι, δεν θέλω να κάνεις tracking σε άλλες εφαρμογές τη δική μου τοποθεσία. Θέλω να την κρατήσω εγώ προσωπικά δική μου. Εάν αυτό το μήνυμα το έχεις χάσει ή αυτό το μήνυμα εσύ δεν το έχεις αποτρέψει ή σε παλιότερες εφαρμογές έχεις κατεβάσει, νομίζεις ότι δεν το έχεις ενεργοποιήσει, πας στις ρυθμίσεις πολύ εύκολα και κατεβαίνεις εκεί πέρα που γράφει απόρριτο και ασφάλεια. Στο απόρριτο και ασφάλεια πηγαίνεις εκεί που λέει ανείχνευση. Στην ανείχνευση εγώ δεν έχω επιτρέψει σε καμία εφαρμογή να ανοιχνεύει τη δική μου τοποθεσία. Όπως βλέπετε, όλες οι τοποθεσίες είναι κλειστές. Δεν κάνει σε καμία εφαρμογή ανείχνευση. Εάν πατήσω πίσω, μου λέει ότι οι υπηρεσίες τοποθεσίας όλες είναι στη χρήση της εφαρμογής. Δεν επιτρέπω δηλαδή στην υπηρεσία τοποθεσίας να είναι ενεργοποιημένη συνέχεια, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιώ μία συγκεκριμένη εφαρμογή. Θα ανοίξω την έβρεση, θα είναι κατά τη χρήση. Θα ανοίξω το ημερολόγιο, θα είναι κατά τη χρήση. Θα ανοίξω τον καιρό, θα είναι πάλι κατά τη χρήση. Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιώ στο κινητό μου, όπως βλέπετε, είναι κατά τη χρήση. Όλες. Καμία δεν έχω ενεργοποιημένη. Το Clips, ας πούμε, έχω βάλει να μην είναι ποτέ η υπηρεσία τοποθεσίας μου. Όταν χρησιμοποιήσω την εφαρμογή, τότε θα ενεργοποιηθεί και θα λέει στην Apple μόνο, όχι σε άλλες εφαρμογές, καθώς έχω αποτρέψει την ανείχνευση. Θα λέει μόνο στην Apple το που βρίσκομαι. Υπηρεσία συστήματος, αν το πατήσετε, βλέπετε ότι έχει ένα MOV βελάκι. Το MOV βελάκι σου λέει ότι ένα MOV βέλος υποδεικνύει ότι ένα στοιχείο χρησιμοποιεί πρόσφατα την τοποθεσία σας. Από κάτω λέει, το γκρίζο βέλος αποδεικνύει ότι το στοιχείο χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας εντός των τελευταίων 24 ώρων. Των περασμένων 24 ώρων. Εάν το πατήσεις, βλέπεις ότι εμένα τα περισσότερα βελάκια είναι γκρι γιατί τις τελευταίες 24 ώρες έχουν χρησιμοποιήσει την τοποθεσία μου. Παράδειγμα. Δορυφορική σύνδεση, διαχείριση συσκευών, έβρεση iPhone. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την έβρεση του iPhone και να δείτε τι θα γίνει. Εάν πατήσω εγώ την έβρεση και δω ας πούμε την έβρεση του iPhone μου, εάν εγώ γυρίσω πίσω, βλέπετε ότι σημαντικές τοποθεσίες ναι, προτάσεις και αναζητήσεις, κίνηση, κινητά συστήματα δίκτυα, έβρεση iPhone, ειδοποιήσεις αυτοματοποίησης,
βοηθμής πηξίδας και βαθμονόμηση κίνησης και βαθμονόμηση πηξίδας. Οκ, okay. Αυτά τα σημεία είναι τα οποία χρησιμοποιεί η έβρεση αυτή τη στιγμή για να δουλέψει. Άρα σε αυτά τα σημεία εδώ πέρα μου έχει υποδείξει ότι το μοδελάκι μου λέει ότι χρησιμοποίησε πρόσφατα την τοποθεσία μου. Οπότε εσύ αν πας τώρα γνωρίζεις ποιες συσκευές και ποιες εφαρμογές χρησιμοποίησαν την τοποθεσία σου πρόσφατα. Γενικότερα το απόρριτο και ασφάλεια μπορεί να σου δώσει πολλή πληροφορία. Μπορούμε σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο να τσεκάρουμε ακριβώς όλες τις επιλογές που σου δίνει. Okay. Δηλαδή, προτάσεις καταγραφής σκέψεων που επίσης είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Οπότε πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν θέλετε να δούμε όλες τις υπηρεσίες απορρίτου και ασφάλειας. Πάμε λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο δεν πρέπει να απενεργοποιούμε την τοποθεσία. Πρώτος και βασικός λόγος φυσικά είναι για να γνωρίζει το iCloud το που βρίσκεται το τηλέφωνό μας. Και για ποιο λόγο πρέπει να γνωρίζει το iCloud? Για το λόγο ότι αν σου κλέψουν τη συσκευή σου ή αν χάσεις το κινητό σου, πρέπει να βρεθεί το κινητό σου μέσω των υπηρεσιών τοποθεσίας. Εσύ αν ανοίξεις το iCloud από μια δεύτερη συσκευή που τυχόν έχεις ή από κάποιο φίλο ή από κάποιο μέλος της οικογένειάς σου, μπορείς να μπεις στο iCloud σου και να βρεις πού βρίσκεται η συσκευή που έχεις μέσα στο iCloud σου. Οπότε μπορείς να βρεις το κινητό σου, την τοποθεσία σου ή τοποθεσία του ή οποιαδήποτε άλλη Apple συσκευή έχεις. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να γνωρίζεις το που βρίσκεται η συσκευή σου, καθώς πολλά γίνονται. Αν πατήσουμε λοιπόν πληροφορίες για τις υπηρεσίες τοποθεσίας, παρακάτω βλέπετε εδώ πέρα ότι η Apple σου λέει για ποιο λόγο, δεν προσπαθεί να σε πείσει για ποιο λόγο, απλά σου λέει ότι καλό θα ήταν να είναι ενεργοποιημένη για ποιους λόγους. Εάν κατεβείτε προς τα κάτω, σας έχει με bullets για τη δρομολόγηση και κίνηση. Όταν βρίσκεται εν κίνηση, για παράδειγμα, περπάτημα ή οδηγείτε, το iPhone σας στέλνει παροδικά στην Apple με ανώνυμο και κρυπτογραφημένο τρόπο δεδομένα GPS την ταχύτητα, τον προορισμό, τη μετακίνηση και πληροφορίες βαρομετρικής κίνησης για να γνωρίζει ουσιαστικά το GPS ή οι υπηρεσίες ουσιαστικά που είναι τα maps να γνωρίζουν την τοποθεσία σου για να μπορούν να καταλάβουν το που βρίσκεστε γενικότερα. Δρόμους, τοποθεσίες, για να μπορεί ουσιαστικά να σας στέλνει και τις απαραίτητες πληροφορίες πίσω. Σημαντικές τοποθεσίες. Ας πούμε η Apple σου λέει ότι οι συνδεμένες τοποθεσίες iCloud είναι αυτό που σας είπα ουσιαστικά για τις υπηρεσίες iCloud και για να γνωρίζει ουσιαστικά οι φωτογραφίες. Να σας λένε από κάτω το που φωτογραφήθηκαν, που είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης μπορεί να σας λέει το που βρίσκεται το κινητό σας ανά πάσα στιγμή, αν χαθεί το που θα το βρείτε. Προτάσεις και αναζήτηση. Τοποθεσία με αποτέλεσμα ότι η Apple σας παρέχει πληροφορίες και συστάσεις για παροχή σχετικών προτάσεων αναζήτησης. Η Apple μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP, τις συνδέσεις δικτύου για να εκτιμήσει κατά προσέγγιση την τοποθεσία σας ώστε να αντιστοιχίσει αυτή τη διεύθυνση σε μια γραφική περιοχή. Παράδειγμα, ας πούμε. Να σας εξηγήσω. Έχω ενεργοποιημένο το HomeKit. Όταν έρχομαι στο στούντιο, καταλαβαίνω ότι είμαι στο στούντιο και μπορώ να ενεργοποιήσω τα φώτα στο στούντιο. Είναι πολύ χρήσιμο, είναι πολύ βολικό. Ή όταν, ας πούμε, έχεις γκαράζ και έχεις το HomeKit το γκαράζ, μπορείς να πας στο σπίτι σου και να πατήσεις να ανοίξεις το γκαράζ σου. Καταλαβαίνετε δηλαδή την τοποθεσία ότι είσαι εκεί, οπότε ενεργοποιείται και μπορείς να το δουλέψεις. Τα προχωράω παρακάτω, μπορείτε να τα δείτε για το HomeKit επίσης αυτό που σας είπα. Για ταυτοποίηση εμπορικών συναλλαγών μέσω του Apple Pay, το iPhone χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία για να παρέχει πιο ακριβή ονόματα εμπόρων όταν χρησιμοποιείτε τη φυσική κάρτα σας. Παρακάτω, επίκουσες κλήσεις SOS. Άπαξ και πάθετε κάτι, το κινητό σας μπορείτε να κάνετε κλήσεις SOS ή μπορείτε να πατήσετε το emergency. Το κινητό σας θα γνωρίσει την τοποθεσία σας και θα στείλει στο emergency στον χρήστη που έχετε εσείς επιλέξει ή στο 911 νομίζω αν δεν κάνω λάθος, που ουσιαστικά είναι το emergency call που μπορεί να πάρει το τηλέφωνό σας άπαξ και πάθετε κάτι. Και γενικότερα καλό είναι να πάρετε εδώ πέρα να τσεκάρετε για ποιο λόγο πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία τοποθεσίας σας. Άπαξ και από αυτό το βίντεο ακόμα επιμένεις ότι θες να την ενεργοποιήσεις, μπορείς να την ενεργοποιήσεις από εδώ πέρα πάνω. Υπάρχει τρόπος να το κάνω πιο άμεσα? Φυσικά και υπάρχει. Κάτω στην περιγραφή σας έχω ένα shortcut, ένα link το οποίο θα πατήσετε και θα βάλετε στα shortcuts. Θα σας ανοίξει αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα. Μπορείτε να πατήσετε Get Shortcut, να σας ανοίξει τα shortcuts. Θα πατήσετε Προσθήκη συντόμευσης. Εγώ θα πατήσω Αντικατάσταση γιατί ήδη την έχω μέσα. Οπότε πάνω αριστερά βλέπετε ότι είναι ενεργοποιημένο το L-Cation. L-Cation. Εάν εγώ πω Hey Siri, L-Cation, ανοίγει τις υπηρεσίες τοποθεσίας easy. Οπότε μπορώ να πατήσω απενεργοποίηση και εύκολα απενεργοποιείται η υπηρεσία τοποθεσίας. Αν εγώ δεν θέλω να το κάνω με τη Siri ή αν δεν την έχω ενεργοποιημένη τη Siri, μπορώ να πατήσω πατημένο, να πατήσω επεξεργασία, να πατήσω προσθήκη widget, συντομεύσεις, να πατήσω συντόμευση Elcation, είναι ουσιαστικά αυτή που προσθέθηκε πρόσφατα. Πατάω προσθήκη Elcation και εύκολα τώρα την έχω εδώ πέρα. Πατάω τέλος και αν το πατήσω μου ανοίγει. Μπορώ επίσης να μην το κάνω έτσι, μπορώ να πάω στο Elcation, δηλαδή στις συντομεύσεις, να πατήσω πάνω στη συντόμευση, να πατήσω κοινοποίηση, να πατήσω εδώ πέρα που λέει προσθήκη στην
προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας, να διαλέξω το εικονίδιο που εγώ θέλω, να πατήσω προσθήκη και έχει πάει και έχει προσθεθεί στην αρχική μου. Οπότε μπορώ να πατήσω κλικ και μου ανοίγει τις υπηρεσίες τοποθεσίας που μπορώ εγώ να πατήσω τις υπηρεσίες απενεργοποίηση. Αυτό ήταν. Οπότε, πες μου κάτω στα σχόλια, εσύ θα απενεργοποιήσεις τις υπηρεσίες τοποθεσίας ή θα τις αφήσεις ενεργοποιημένες. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Κατεβείτε κάτω στην περιγραφή, τσεκάρετε όλα τα link τα οποία χρειάζεται, φυσικά dimitjo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά ποιο θα θέλετε να είναι ένα από τα επόμενα και αν είσαι από αυτούς που φυσικά έχεις ενεργοποιημένες υπηρεσίες τοποθεσίας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.